είμαστε με τον κύριο Σπύρο, τον ιδιοκτήτη του Περιπτέρου. Θα ήθελα να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις σχετικά με τον Ολυμπιακό. Θεωρείτε σωστή την απόφαση του Βαλβέρδε να ξεκινήσει το βασικό σύστημα του Φετβατζίδε του Ρόμεντελ? Κοιτάξτε να δείτε, ο προπονητής αποφασίζει και ο προπονητής κρίνει ποιο πρέπει να ξεκινήσει και ποιον όχι. Αφού αποφάσισε να ξεκινήσει το Φετβατζίδε, θεωρεί σωστή την απόφαση γιατί αυτός βλέπει τις προπονήσεις και αυτός αποφασίζει ποιος θα ξεκινήσει και ποιος όχι. Θεωρώ πως ναι. Εκτός από το ότι είναι ένας νέος, γρήγορος, με καλή τεχνική κατάρτιση παίκτης, ενώ ο Ρόμεντελ είναι έμπειρος, έχει μετάσχει με τη φανέλα της Εθνικής Δανίας σε μεγάλες διοργανώσεις. Πιστεύετε ότι ο Φετβατζίδης μπορεί να συνεισφέρει στην ομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα τα νέα παιδιά χρειάζονται ευκαιρίες. Αν δεν πάρουν ευκαιρίες, δεν μπορούν να μαζέψουν τις δυνατότητες τους. Θεωρώ καλό ότι ξεκινάει ένα νέο παιδί που να μπορεί να μας δείξει κάποια πράγματα. Μας έχει δείξει κάποια καλά πράγματα. Πιστεύω ότι αν πάρει περισσότερες ευκαιρίες, να μας δείξει κάποια περισσότερα πράγματα. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι και ο Ρόμεντελ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να χωρίσει και στην ίδια δεκάδα και το Φετβατζίδη και το Ρόμεντελ. Ανάμεσα στο Φετβατζίδη και στον ίδιο το προετοιμάζει. Ο Μίνης ήδη έχει παίξει 3 χρόνια. Ο Φετβατζίδης έχει παίξει κάποια παιχνίδια πέρσι και έχει παίξει και 2 παιχνίδια φέτος. Σαφώς έχει πάρα πολλές δυνατότητες, πρέπει να μας δείξει. Ο Μίνης ήδη τις έχει δείξει τις δυνατότητες σου, πρέπει να μας δείξει ο Φετβατζίδης. Ωραία, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Μιλάμε με τον κύριο Μανώλη. Ναι. Θα ήθελα να σας κάνω 3 ερωτήσεις σχετικά με τον Ολυμπιακό. Ναι. Πώς νιώθετε που αντί να είστε στο Καραϊσκάκι, βλέπετε το παιχνίδι από τη τηλεόραση του σπιτιού σας? Όπως νιώθει όλος ο σωστός φιλάθλος κόσμος του Ολυμπιακού, που κάθε τρεις και λίγο αναγκάζεται να είναι εκτός Καραϊσκάκη, γιατί πληρώνουμε κάποιες αμαρτίες αλλού. Και πώς αισθάνεστε που βλέπετε το Καραϊσκάκη άδειο? Είπα, είναι πολύ απογοητευμένος είμαι. Αν είχατε μπροστά σας αυτούς που έκαναν τα επεισόδια και εξαιτίας τους τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός, τι θα τους λέγατε? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τους έλεγα εγώ κάτι, γιατί αφού δεν το καταλαβαίνουν από μόνοι τους τι ζημιά κάνουν στον Ολυμπιακό, τι να πω εγώ. Πώς ανερευόσαστε τον Ολυμπιακό του 2010? Τον Ολυμπιακό εγώ τον ονειρεύομαι... Τι θα θέλατε να αποκτήσει? Να γίνει ομάδα καταρχήν, γιατί τώρα δεν είναι ομάδα. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να ήταν ομάδα από τόσους πολλούς παίκτες που πήρε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε, μόνο ομάδα δεν είναι και Ολυμπιακός δεν είναι. Όταν ζορίζεται και κάνει καθυστέρηση για να κρατήσει το 1-0 με την Κέρκυρα, για μένα αυτό τα λέει όλα. Τέλος, ανάμεσα στο Φετβατζίδη και στον Νίνη, ποιον προτιμάτε? Εγώ δεν θα προτιμούσα ποτέ τον Νίνη. Καλός παίκτης είναι, αλλά εντάξει, εγώ θα ήθελα να προχωρήσει το παλικάρι αυτό που είναι γαβράκι και είναι στον Ολυμπιακό. Και μ' αρέσει πολύ που τον βάζει και μέσα. Ωραία, ευχαριστώ. Παρακαλώ.